Το πρώτο ειδικό κέντρο μελανόματος και άλλων καρκίνων του δέρματος, που έχει ξεκινήσει ήδη τη λειτουργία του στο νοσοκομείο Αφροδυσίων και Δερματικών Νόσων, που εντάσσεται οργανικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει ένα λειτουργικό σύστημα υγείας. Και κάθε μέρα σώζετε, δεν σώζει ο Υπουργός, εσείς είστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σώζετε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Προφανώς υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Δεν θέλω καθόλου να τα κρύψω τα χαλί, το να υποκριθώ ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει και καθυστέρηση προσλήψης. Είδατε επιταχύνα μετά του νοσηλευτέ, το ξεκολλήσαμε επιτέλους, βγάζει σε πάρα πολλά χρόνια. Και δομικά προβλήματα στο σύστημα και έλλειμμα χρηματοδότηση και χαμηλές αμοιβές στο προσωπικό. Δεν θέλω να κρύψω κανένα από τα προβλήματα που πραγματικά υπάρχουν. Δεν μπορεί όμως τα πραγματικά υπαρκτά προβλήματα που λίγο πολύ είναι κοινά σε όλη την Ευρώπη να ακυρώνουν την πραγματικά τεράστια προσπάθεια που κάνετε όλοι σας κάθε μέρα. Και το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή, να πιστέψετε, είναι σε μια φάση μεγάλης μεταμόρφωσης. Στο ειδικό κέντρο μελανόματος, το οποίο είναι τη στιγμή αυτή στην Ελλάδα το μοναδικό και σας βεβαιώ, είμαι σε θέση να γνωρίζω στην Ευρώπη από τα πολύ λίγα διεπιστημονικά κέντρα για την αντιμετώπιση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του μελανόματος και των υπολείπων τύπων του καρκίνου δέρματος. Διεπιστημονικά σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων που χρειάζονται είτε για τη διάγνωση είτε για τη θεραπεία, σταδιοποίηση και αντιμετώπιση του καρκίνου δέρματος σε όλα τα στάδια του. Σήμερα εγκαινιάζεται το ειδικό κέντρο μελανόματος Βορείου Ελλάδος. Ένα κέντρο το οποίο είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο στα Βαλκάνια, μπορώ να πω. Είναι ένα κέντρο το οποίο ασχολείται εξειδικευμένα με τη διαχείριση των καρκίνων του δέρματος και κυρίως του μελανόματος, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ένας επιθετικός καρκίνος και η πρόληψή του είναι πολύ σημαντική γιατί σώζει ζωές. Οπότε η έναρξη λειτουργίας αυτού του κέντρου δίνει τη δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου να διαχειρίζεται αυτά τα περιστατικά με το βέλτιστο τρόπο, έτσι ώστε να παρέχονται οι καλύτερες υπηρεσίες υγείας στον πληθυσμό της πόλης. Ο εκτιμόμενος αριθμός των εξεταζόμενων εκτιμάται σε 8-10.000 ανά έτος, ενώ ο αριθμός των ασθενών με καρκίνο του δέρματος που μπορεί να θεραπεύονται και να παρακολουθούνται στο κέντρο εκτιμάται σε 1.500 έως 2.000 ανά έτος.